μνήμη αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία. Και την κόρη μου που τιμήσατε σήμερα τον άντρα μου, τον ήρωά μας. Εσύ 8 χρόνια μαρτυρικά πόνεσε, προσπαθούσε να γίνει καλά, πάλεψε, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους ήσαν δίπλα μας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν ξέρω να τελειώσω αυτά τα λόγια που θέλω να σας πω. Η σημερινή μέρα είναι μια χωριστή και ιστορική μέρα για την οικογένειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Όμιλο Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Μαθηδάκη για τη δωρεά του μνημείου, καθώς επίσης το Δήμο Βοίο, τον Δήμαρχο, για την παραχώρηση του χώρου και την Ένωση Υπαλλήλων Κοζάνης για τη συνδρομή τους στο μνημείο, για τη συνδρομή τους στην υλοποίηση του μνημείου. Όλοι αυτοί συνεργαστήκαν άριστα για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο Στάθη. Είναι μια ηθική δικαίωση του Στάθη που δεν αποδόθηκε από την πολιτεία ως όφιλε. Με μεγάλη συγκίνηση θέλω να ευχαριστήσω θερμά σε αυτή την πρωτοβουλία σας. Όταν πληροφορήθηκα, σκέφτομαι διαρκώς αν αυτή η μέρα είναι μέρα χαράς, επειδή τιμάται το παιδί μου που πρόσφερε τη ζωή του εκτελώντας το καθήκον του για την πατρίδα, αλλά μία άλλη μέρα λύπης και πένθος για την οικογένειά μας. Τελικά ενέκρινα ότι μέσα στο ισόπιο πένθος μας η σημερινή μέρα είναι μία μικρή αλλά σημαντική παρένθεση χαράς. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής προς τιμή του και οφείλουμε να βρούμε τη δύναμη να τη δούμε και εμείς, η οικογένειά του, σαν γιορτή. Η κόρη του, η σύζυγός του, οι γονείς του, τα αδέρφια του, η γιαγιά του, είμαστε συγκινημένοι. Αλλά δεν δικαιούμαστε να πεθούμε σήμερα που γιορτάζει ο Στάθης μας. Ήθελα να μας εκπροσωπήσει, σας σέβομαι όλους, αλλά ήθελα να μας εκπροσωπήσει ο αρχηγός της νέας, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, και όπως συμβαίνει και σε άλλα μνημεία που πήγανε. Εύχομαι τις 4 Νοεμβρίου που γίνεται η απελευθέρωση της σκιατής της να έρθει εδώ να καταθέσει ένα στεφάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Ιωάννης Λαζαρίδης, πατέρας του.
αθάνατος